Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Το σημερινό θέμα έχει να κάνει με τα ξεκινήματα ερωτικών σχέσεων. Με το τι έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε φυσικό και αναμενόμενο στο ξεκίνημα μιας σχέσης. Και το ερώτημα είναι μήπως έχουμε συνηθίσει σε αφύσικα ξεκινήματα σχέσεων. Θα σας διαβάσω το mail το οποίο αποτέλεσε τη σημερινή αφορμή για αυτό το βίντεο και στη συνέχεια θα σας πω και για άλλα mail και για άλλες ιστορίες που έχω ακούσει από εσάς για παρόμοια ζητήματα. Θέκλα μου, χαίρετε. Σου στέλνω καθώς προβληματίζομαι. Έχω γνωρίσει ένα παιδί με το οποίο έχουμε βγει 3 φορές έως τώρα. Τη μια βγήκαμε για ποτό, όπου μου μίλησε ξεκάθαρα μετά από δικές μου ερωτήσεις που τόλμησα να κάνω. Καλά έκανες και τόλμησες να κάνεις ερωτήσεις. Το λέμε συνέχεια ότι ειδικά στην αρχή μιας γνωριμίας οφείλουμε στον εαυτό μας και στον άλλον άνθρωπο που γνωρίζουμε να κάνουμε ερωτήσεις για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Τη μια φορά λοιπόν μου πήγατε για ποτό, σου μίλησε ξεκάθαρα μετά από ερωτήσεις που τόλμησες να κάνεις ότι θέλει να με γνωρίσει και δεν με βλέπει σαν φίλη. Ωραία. Άρα έκανες την πρώτη βάση, έφτασε στην πρώτη βάση που σου ξεκαθάρισε ο άνθρωπος ότι θέλει να σε γνωρίσει ως γυναίκα. Τόνισε ότι πια δεν θέλει κάτι εφήμερο και θέλει ηρεμία. Εγώ του πρόσθεσα πως ζητάω ηρεμία και συντροφικότητα. Άρα μέχρι εδώ έχετε ξεκαθαρίσει, τουλάχιστον στα λόγια, ότι και οι δυο θέλετε το ίδιο. Είπε θέλει στο χρόνο να το δούμε πώς θα εξελιχθεί και να μην βιαστούμε. Εγώ το βλέπω κάτι θετικό αυτό που σου είπε. Είχε μια μεγάλη σχέση με μια μεγαλύτερη του γυναίκα 10 χρόνια, την οποία εκείνος έληξε καιρό, 1,5 χρόνο πριν, όταν αυτή τον είχε πιέσει για γάμο. Άρα θα δούμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό, θα φανεί ότι θα διαφανεί τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Το γεγονός ότι σου είπε ότι θέλει χρόνο να το δείτε πώς θα εξελιχθεί και να μην βιαστείτε. Και στην επόμενη πρόταση μου γράφεις ότι σου είπε ότι είχε μια σχέση με μια γυναίκα μεγαλύτερη του 10 χρόνια που αυτός το έληξε όταν εκείνη τον πίεσε για γάμο. Ίσως αυτό να σημαίνει ότι ο άνθρωπος μπορεί να φοβάται την πίεση για γάμο. Ίσως. Στο 3ο ραντεβού κανονίσαμε και ήρθε σπίτι μου. Έχουμε κοινά ενδιαφέροντα. Μιλούσαμε για αυτά, μιλούσαμε για ταξίδια και μου είπε ότι θέλει να με ξαναδεί. Εν ολίγης, την τελευταία φορά τον ένιωσα σαν κουβέντα με φίλο. Ήμασταν οικία. Δεν έκανε καμιά κίνηση να με φιλήσει. Πρώτη φορά βγαίνω τόσο πολύ με κάποιον. Αγάπη μου, βγήκες 3 φορές, δεν είναι τόσο πολύ. Είναι μόνο 3 φορές. Δεν είναι τόσο πολύ. Και δεν προχωράει. Δεν κάνει κίνηση για να καταλήξουμε μαζί. Αναρωτιέμαι πώς θα πάει στο εξής. Πόσα ραντεβού γνωριμίας πρέπει να βγω. Κι ήθελα να σε συμβουλευτώ. Βέβαια είναι πολύ σοβαρός κύριος, συγκροτημένος ως άτομο. Εγώ απάντησα στη φίλη τα ακόλουθα. Της απάντησα, ένα λεπτό να τα βρω. Ένα λεπτό να πάω. Α, εδώ είναι ο φάκελος. Της απάντησα δεν είναι κακό αυτό. Αντιθέτως μπορεί να είναι μια πολύ καλή ένδειξη. Παρακολούθησε το και θα δεις πώς θα εξελιχθεί. Παρακολούθησε επίσης πώς νιώθεις εσύ στην παρουσία του. Και κάνω αυτό το βίντεο για να θέσω το εξής ερώτημα. Μήπως λέω, έχουμε συνηθίσει σε αφύσικα ξεκινήματα ερωτικών σχέσεων. Μήπως έχουμε βγει πολλές φορές με ανθρώπους οι οποίοι πάνε κατευθείαν στο ψητό. Με ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν ότι είναι πολύ φυσιολογικό ή αναμενόμενο από το πρώτο κιόλας ραντεβού να κάνουν ερωτική κίνηση. Γιατί φίλοι, μου φαίνεται ότι πρώτη φορά βρίσκεται σε μια τέτοια συνθήκη. Που ένας άντρας έχει βγει 3 φορές μαζί της, μάλιστα την 3η φορά ήρθε και για επίσκεψη στο σπίτι της, και δεν έκανε κάποια ερωτική κίνηση. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε στην εποχή των fast food και των fast food στις σχέσεις. Είπα και προηγουμένως ότι λαμβάνω πολλά email στα οποία μου λέτε ότι έχω γνωρίσει κάποιον, ο οποίος μου έχει πει ότι δεν θέλει να το ζαλίσουμε και πολύ το πράγμα και ότι θέλει να ξεκινήσουμε από την ερωτική επαφή και βλέπουμε. Σας διαβάσω ένα τέτοιο mail για να καταλάβετε τι εννοώ. Σε αυτό το email λοιπόν το άλλο λέει φίλη, αγαπητή Θέκλα, μπαίνω κατευθείαν στο ψητό. Γνωρίζω μέσω Tinder, το Tinder είναι μια εφαρμογή γνωριμιών, έναν άνδρα, 35, εγώ με 30, του λέω από την αρχή ότι δεν ψάχνω κάτι εφήμερο και αυτός μου απαντάει το ίδιο. Και κανονίζουμε μετά από μια εβδομάδα να βρεθούμε. Το πρώτο ραντεβού πάει καλά, υπάρχει ροή στην κουβέντα, αυτός κάνει κίνηση να με φιλήσει και εγώ αποτραβιέμαι. Ξαναβγαίνουμε δεύτερο ραντεβού, πάμε για ποτό και μετά με γυρνάει στο σπίτι και στο αυτοκίνητο πέφτουν φιλιά και κάπως ξεφεύγει η κατάσταση. Εγώ πάλι τραβιέμαι γιατί είμαι κυριολεκτικά κάτω από το χτίριο που μένω και δεύτερον γιατί δεν ξέρω ακόμα τι θέλω από αυτόν. Αυτός με καλεί σε τρίτο ραντεβού να πάω σπίτι του για ταινία, αρνιέμαι ευγενικά και του λέω ότι τον βρίσκω συμπαθητικό παιδί, αλλά δεν αισθάνομαι άνετα να πάω σπίτι του και θέλω να γνωριστούμε καλύτερα. Μου απαντάει κανένα θέμα. Νιώθω ότι είναι άπειρος στις συναναστροφές του με τις γυναίκες και ο τρόπος που με χειρίζεται με κάνει να πιστεύω ότι είχε πολλές εφήμερες σχέσεις εντός εισαγωγικών. Σαν να νιώθω ότι πρέπει κάπως να τον εκπαιδεύσω στο πώς να συμπεριφέρεται. Μου βγάζει κάτι, αλλά δεν θέλω να κάνω σεξ μόνο για να κάνω. Θέλω να συνδεθώ μαζί του πριν γίνει οτιδήποτε και να νιώσω μια ασφάλεια. Οι φίλες μου λένε να το ζήσω, να πάω να περάσω καλά, αλλά εμένα κάτι με κρατάει. Ποια είναι η γνώμη σου? Απάντησε εγώ στη φίλη να κάνεις αυτό που σε εκφράζει. Αυτός θέλει ξεκάθαρα σεξ ή να ξεκινήσετε με το σεξ. Εσύ λες πως δεν είναι αυτά που ψάχνεις. Και μου απαντάει, σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση, θα βγω άλλο ένα ραντεβό μαζί του να σιγουρευτώ και εγώ εάν και τι θέλω από αυτόν και θα πράξω αναλόγως. Συνέχισε το έργο. Άρα έχουμε δύο φίλες εδώ. Στο πρώτο mail η φίλη ανησυχεί γιατί γνωρίζει έναν άνθρωπο ο οποίος της λέει από την αρχή ότι θέλει να κάνει κάτι σοβαρό, ότι θέλει σοβαρή σχέση και ηρεμία, που το ίδιο θέλει και αυτή. Έχουν τρία ραντεβού που μάλιστα στο τρίτο την επισκέπτεται και στο σπίτι της και δεν κάνει κίνηση και η φίλη ανησυχεί. Και έχουμε από την άλλη μια άλλη φίλη η οποία γνωρίζει κάποιον που του λέει ότι θέλει κάτι σοβαρό, της λέει και αυτός ναι θέλω κάτι σοβαρό. Κάνουν τρία ραντεβού και στα τρία ραντεβού αυτός κάνει κίνηση και αυτή αποτραβιέται. Νομίζω ότι η δεύτερη φίλη που έχει στείλει το email περιγράφει μια ιστορία που λίγο πολύ τη βιώνουν συχνά οι γυναίκες στις μέρες μας. Συναντούν άνδρες οι οποίοι θέλουν να πάνε κατευθείαν στο ψητό. Και μπορεί να λένε κιόλας ότι εγώ θέλω κάτι σοβαρό, αλλά όταν θες και επιδιώκεις να πας κατευθείαν στο ψητό, αυτό αν μη τι άλλο δείχνει πώς ξεκινάς, όπως τις έγραψα, θες να ξεκινήσεις τη σχέση από το ψητό. Προτού να επιτευχθεί ουσιαστική γνωριμία των δύο μερών, να γνωριστούν ουσιαστικά οι δύο άνθρωποι, να δουν αν ταιριάξουν, να ταιριάξουν ίσως ενδεχομένως ή να μην ταιριάξουν και να διακοπεί αυτή η γνωριμία. Και άμα φτάσεις και συνδεθείς ερωτικά με έναν άνθρωπο μέσω της ερωτικής ολοκλήρωσης, τότε η σχέση περνάει, η γνωριμία περνάει σε άλλο επίπεδο. Και η φίλη που έστειλε το πρώτο mail λέει περίμενα πώς θα ξεκινήσει η σχέση μας. Άρα έχει μάθει μέσα από τις εμπειρίες της ότι οι σχέσεις ξεκινάνε με το να πάμε στο κρεβάτι. Και ρωτάω εγώ, μήπως έχουμε συνηθίσει σε αφύσικα ξεκινήματα σχέσεων και μετά περιμένουμε ότι αυτές οι σχέσεις θα πάνε διαφορετικά από ό,τι είναι προγραμματισμένες να πάνε? Θέλω να δω και τις δικές σας εμπειρίες στα σχόλια, όσες και όσοι θέλετε να τις γράψετε. Αν συναντάτε συχνά ανθρώπους οι οποίοι προτιμούν να ξεκινήσει η γνωριμία από την ερωτική επαφή, αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο. Η δική μου η πείρα από τόσα email που διαβάζω αυτό μου λέει, ότι πολύ συχνά συναντούν οι γυναίκες άνδρες οι οποίοι μπορεί να λένε στα λόγια ότι θέλουν να κάνουν μια σοβαρή σχέση και μπορεί να το εννοούν κιόλας, ή ότι θέλουν να κάνουν μια μακροχρόνια γνωριμία αλλά θεωρούν την ερωτική επαφή ως μια πάρα πολύ καλή αρχή, μια απαραίτητη αρχή. Λοιπόν, δεν είναι κακό πράγμα όταν γνωρίζουμε έναν καινούριο άνθρωπο, να τον γνωρίσουμε πρώτα ως χαρακτήρα, ως προσωπικότητα, να δούμε πώς επικοινωνούμε με τον άνθρωπο αυτό, να δούμε πώς νιώθουμε στην παρουσία του ανθρώπου αυτού, να κάνουμε πολλές συζητήσεις ούτως ώστε να ανακαλύψουμε τα πιστεύω και τις πεποιθήσεις του ανθρώπου αυτού και να πούμε και να εκφράσουμε και εμείς τα δικά μας πιστεύω και πεποιθήσεις, ώστε να ξέρει ο άνθρωπος τι παίρνει, τι θα πάρει στην περίπτωση που θα προχωρήσετε στη δημιουργία μιας σχέσης, να γνωρίζεις καλύτερα ο ένας τον άλλον, να γνωρίζουμε καλύτερο ένας τον άλλον, προτού να συνδεθούμε ερωτικά, γιατί όταν συνδεόμαστε ερωτικά, τότε η κρίση μας θολώνει. Και όπως έχουμε πει και σε ένα, όπως θα πούμε σε ένα βίντεο, το οποίο το έχω γυρίσει για μελλοντικά και δεν το έχω ανεβάσει ακόμη, όταν μία γυναίκα προχωρήσει σε ερωτική επαφή, πολλές φορές μπορεί λόγω συντηρητικότητας να παραμείνει στη γνωριμία, να παραμείνει στο να δημιουργήσει σχέση με εκείνον τον άνθρωπο, επειδή σκέφτεται ότι είναι ντροπή να έχω κάνει σεξ έξω από τη σχέση. Οπότε αν έχω κάνει σεξ, πρέπει να προχωρήσω στη σχέση. Δεν είναι απαραίτητο ότι μια σχέση που ξεκινάει με ερωτική επαφή πολύ νωρίς δεν θα πάει καλά. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Όμως, εάν γίνει κάτι τέτοιο, τότε μπαίνουμε σε μια διαδικασία που στην πορεία γνωρίζουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον. Και δεν είναι καθόλου παράδοξο που πολλές σχέσεις ξεκινάνε με τις καλύτερες προϋποθέσεις, με την έννοια με πολύ ενθουσιασμό και από τα δύο μέρη, με τη φλόγα που ανάβει μέσα από την ερωτική σύνδεση, μέσα από τη σωματική σύνδεση, και στη συνέχεια όταν ξεφουσκώσει αυτή η ορμονική αναταραχή και η νευροδιαβιβαστική τρικυμία που προκύπτει μέσα από την ερωτική επαφή, όταν περάσουν οι πρώτοι 3 μήνες ή ακόμη και οι πρώτοι 6 μήνες, τότε να ανοίξουμε τα μάτια μας και να δούμε ξεκάθαρα ότι με τον άνθρωπο με τον οποίο συνδεθήκαμε πολύ νωρίς σεξουαλικά και προχωρήσαμε στο να δημιουργήσουμε σχέση μαζί του, δεν είχαμε τόσα πολλά κοινά, ή ακόμη καλύτερα είχαμε πολλές διαφορές οι οποίες δεν κάνουν αυτή τη σχέση ισορροπημένη, δεν την κάνουν υγιή, δεν την κάνουν ικανοποιητική. Έχουμε νομίζω συνηθίσει στο fast food των γνωριμιών και στο fast food των ερωτικών σχέσεων, και όταν συναντήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να το πάρει πιο ομαλά, θέλει να το πάρει πιο σεβαστικά με την έννοια του σεβασμού προς τη γνωριμία, όχι ότι αν ένα ή δύο άνθρωποι προχωρήσουν στην ερωτική πράξη σημαίνει πως δεν σέβονται ένας τον άλλον, αλλά όταν θες να σεβαστείς τη γνωριμία και να εστιαστείς στο να γνωρίσεις ουσιαστικά τον άλλον, δεν προχωρείς στην ερωτική επαφή, γιατί η ερωτική επαφή μας θολώνει την κρίση μας. Δικαιούμαστε και εμείς και δικαιούται και ο άλλος ο άνθρωπος να μας γνωρίσει πρώτα, να τον γνωρίσουμε πρώτα, προτού αποφασίσουμε αν θα κάνουμε σχέση ή όχι. Άρα η φίλη που έστειλε το πρώτο mail, στην ουσία μας λέει ότι εφόσον αυτός μου έχει πει ότι θέλει σοβαρή σχέση όπως θέλω και εγώ, εφόσον αυτός έχει πει ότι θέλει συντροφικότητα και ηρεμία στη ζωή του όπως θέλω και εγώ, γιατί επιτέλους δεν πάμε στο επόμενο βήμα που είναι να ολοκληρώσουμε ερωτικά και να ξεκινήσουμε έτσι τη σχέση μας. Ξεκινάμε μια σχέση μόνο επειδή έχουμε συμφωνήσει στα λόγια πως θέλουμε τα ίδια πράγματα. Πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι αυτό. Πόσο επίφοβο μπορεί να είναι αυτό, ότι είτε εμείς νομίζουμε πως θέλουμε κάτι και στο τέλος να μην το θέλουμε, είτε ο άλλος να συμφωνεί μαζί μας ακριβώς επειδή θέλει να προχωρήσει στο επόμενο βήμα. Δεν είναι καλύτερη ιδέα να χαμηλώσουμε λίγο τους ρυθμούς μας, να πάρουμε τα πράγματα σε καινούριες γνωριμίες λίγο πιο σιγά και να δώσουμε χρόνο στον εαυτό μας να γνωρίσουμε, να δούμε, να ακούσουμε, να φουγκραστούμε τι πραγματικά συμβαίνει στη σύνδεση που αρχίζει να δημιουργείται με έναν νέον άνθρωπο. Ξαναλέω, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι κακό η ερωτική επαφή. Εάν προχωρήσουμε στην ερωτική επαφή και μετά από την ερωτική επαφή μπορούμε να δούμε πως υπάρχουν αρνητικά, δεν είναι ντροπή να πεις ναι μεν έχουμε προχωρήσει εκεί, αλλά εξακολουθώ να έχω κάποιες αμφιβολίες για το αν ταιριάζουμε να είμαστε μαζί και δεν το προχωρώ, αλλά καλύτερα είναι να δώσουμε χρόνο και στον εαυτό μας και στον άλλον άνθρωπο, ούτως ώστε να κάνουμε μια καθαρή επιλογή, να αποφασίσουμε όσο το δυνατόν πιο ψύχραιμα και χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερο τη λογική μας και τον gut instinct μας. Γιατί πολλές φορές υπάρχει ο κίνδυνος να μας προδίδει ο ίδιος μας ο εαυτός. Γιατί στη σημερινή βιομηχανία, θα έλεγα, των ερωτικών σχέσεων, είπα τη λέξη fast food, λέω τώρα τη λέξη βιομηχανία. Δηλαδή υπάρχει έτσι μια ολόκληρη κουλτούρα για το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε ερωτική σχέση, για το πόσο σπουδαίο είναι να είμαστε ερωτικά αρεστοί, για το ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να είναι καλά μόνος του χωρίς ερωτική σχέση. Άρα υπάρχει μια πίεση και μια κοινωνική πίεση η οποία εσωτερικοποιείται και πιέζουμε και εμείς τον εαυτό μας πολλές φορές στο να προχωρήσουμε στη δημιουργία της επόμενης ερωτικής σχέσης. Υπάρχει αυτό. Και υπάρχει και από την άλλη και το στοιχείο του εθισμού στις ερωτικές σχέσεις, που πολλές φορές μπορεί να υπάρχει ένας υποθάλπων εθισμός στις ερωτικές σχέσεις και στους άνδρες και στις γυναίκες, ο οποίος να μην είναι κατανοητός από το πρόσωπο που τον έχει αυτό τον εθισμό. Και το θέμα μας στο τέλος της ημέρας να μην είναι θέλω να κάνω μια σοβαρή σχέση, θέλω να έχω μια σχέση ζωής, θέλω να έχω συντροφικότητα. Το θέμα μας να είναι θέλω να είμαι οπωσδήποτε σε σχέση. Θέλω να νιώθω αυτό το adrenaline rush, θέλω να νιώθω αυτή την έξαψη που νιώθω σε μια νέα ερωτική σχέση. Θέλω να ξεχάσω τα προβλήματά μου μεθώντας με τον έρωτα. Θέλω να ξεχάσω την εσωτερική μου κενότητα ίσως, ή να αποφύγω να αντιμετωπίσω τους εσωτερικούς μου δαίμονες με το να πάρει την προσοχή μου μια καινούρια γνωριμία, ένας νέος έρωτας, και ο έρωτας ως πανάκια να έρθει να μου λύσει τα προβλήματά μου. Σήμερα ανέβασα στο Instagram, μου είχε φτιάξει Κυριακή το καλοκαίρι, την προηγούμενη Άνοιξη, μου είχε φτιάξει Κυριακή ένα λογαριασμό στο Instagram, τον οποίο τον ονόμασε Thekla Petridou. Και μου λέει θα φτιάξω αυτό το λογαριασμό και θα βάζω αποσπάσματα από τα βιβλία σου για να προωθήσουμε τα βιβλία σου και αυτά που γράφεις. Ανέβασε κάποια το κορίτσι μου και μετά κουράστηκε η Κυριακή, η κόρη μου, για όσους δεν το γνωρίζουν. Και έχω πάρει πρόσφατα τους κωδικούς αυτού του λογαριασμού και είπα θα αρχίσω να ανεβάζω εγώ κάποιες σκέψεις. Και σήμερα έχω ανεβάσει αυτό εδώ, το οποίο λέει αν νιώθεις δυστυχής και είσαι μόνη, προσπάθησε να μετατρέψεις τη μοναξιά σου σε μοναχικότητα. Αν είσαι σε μια προβληματική σχέση, εστίασε στην επίλυση των προβλημάτων και στην περίπτωση που αυτό είναι αδύνατο, στη λύση της σχέσης, στη διάλυση της δηλαδή. Μια σχέση δεν είναι ποτέ η λύση στα ψυχικά και συναισθηματικά μας προβλήματα, αντιθέτως μπορεί και να τα δημιουργεί, μεγενθύνει, συντηρεί. Ο έρωτας δεν είναι πανάκια. Έχοντας αυτό στο μυαλό μας, πως ο έρωτας δεν είναι πανάκια, όταν είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε μια καινούρια σχέση και είμαστε στη διαδικασία του φλερτ και στη διαδικασία της γνωριμίας, έχοντας στο μυαλό μας πως ο έρωτας δεν είναι πανάκια, δίνουμε χρόνο και σε μας και στον άλλο άνθρωπο να γνωριστούμε καλύτερα προτού προχωρήσουμε παρακάτω. Και αν εντοπίζουμε στον εαυτό μας ότι έχουμε συνηθίσει στο fast food των σχέσεων και ότι είμαστε τρόποντινά εθισμένοι στις ερωτικές σχέσεις, η ψυχοθεραπεία μπορεί να μας βοηθήσει πολύ στο να το ανατρέψουμε αυτό. Επίσης υπενθυμίζω ότι υπάρχει ένα βιβλίο με τον τίτλο «Γυναίκες που αγαπούν πολύ», το οποίο όσοι είστε στη συμμετοχή το έχετε ακούσει που το διαβάζαμε, όσοι θέλετε μπορείτε να μπείτε στη λειτουργία συμμετοχή που στην περιγραφή κάθε βίντεο υπάρχει ο τρόπος για το πώς μπορεί να μπει κάποιος στη συμμετοχή και να ασχοληθείτε με αυτό το βιβλίο, γιατί αυτό το βιβλίο μπορεί να μας βοηθήσει να απεξαρτηθούμε από τον εθισμό στις ερωτικές σχέσεις, αλλά οπωσδήποτε αν αντιμετωπίζουμε ένα τέτοιο πρόβλημα, η ψυχοθεραπεία θα μας βοηθήσει ουσιαστικά, καθώς φυσικά και η ψυχοεκπαίδευση. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν είστε καινούργοι εδώ πέρα, πατήστε εγγραφή στο κανάλι ή και like. Φιλιά!